Νέο φρένο του πληθωρισμού, κυρίε και κύριοι, καταγράφεται στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ευρώπη, όπω θα μα πει ο Κωνσταντίνο Ζαβλό, καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη γενική εικόνα για να καταλήξουμε και στα τρόφιμα τα οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακοί. Πάμε όμω να δούμε γενικότερα τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίο έχει άλλη μία πτώση στο 8,5%. Είναι ο τέταρτο μήνα που πέφτει ο πληθωρισμό. Τον προηγούμενο μήνα, τον τελευταίο του 2022, έκλεισε στο 9,2%. Γιατί έπεσε, Διότι μειώνεται η ενέργεια. Η ενέργεια μειώνεται, όπω θα δούμε και στην κάρτα μα, ραγδαία, λόγω του φυσικού αερίου. Έχει πέσει στο 17,2%. 100 είναι η τέταρτη συνεχή πτώση. Θυμόμαστε πριν από τέσσερι μήνε ήταν στο 40% η ενέργεια. Όμω, στον αντίποδα βρίσκονται τα τρόφιμα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα επεξεργασμένα τρόφιμα στο, κοντά στο 15% είναι η πέμπτη μηνιαία άνοδο, ενώ και τα φρέσκα τρόφιμα έχουν άνοδο στο 11,6%. Βλέπουμε αυτό... λοιπόν δηλαδή, ότι η ακρίβεια στα τρόφιμα συνολικά στην Ευρώπη είναι ο οδηγό του πληθωρισμού που ανεβάζει τι τιμέ. Φαίνεται ότι τώρα καταγράφεται στι... στα ράφια, αν θέλει, αυτό που εδώ και πολύ καιρό γινόταν στι βιομηχανίε και μα έρχεται. Έρχεται και έρχεται και συνεχίζει να έρχεται να δούμε ποια στιγμή θα αλλάξει και αυτή η πορεία. Τώρα όσον αφορά την χώρα μας και σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε έκτη με 7,2% Στην κορυφή είναι η Ισπανία, Λουξεμβούργο με το 5,8% Η Γαλλία με 7% Υπάρχουν βεβαίως και οι Βαλτικές χώρες που φτάνουν στο 18,4% ακόμη και στο 21% Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνε Δευλε.